Γεια σας παιδιά από την Νέα Υόρκη, έχουμε πάρει το δρόμο για το Σαν Αντώνιο. Είδαμε το match των Nets με τους Sixers. Ένα match το οποίο δεν είχε ιδιαίτερο αγωνιστικό ενδιαφέρον, υπό την έννοια ότι οι Sixers κέρδισαν άνετα με τον Embiid και τον Maxi να κάνουν την διαφορά. Μεγάλη διαφορά δυναμικότητας και επιβεβαιώθηκε με 22 πόντους διαφορά κέρδισε η ομάδα του Nick Nurse. Μιλήσαμε και με τον Nick Nurse, ο οποίος στον προπονητή των Sixers μας είπε για τον Πετρούσεφ τα καλύτερα. Θα δημοσιεύσαμε κιόλας. Ο προπονητής των Sixers είπε ότι είναι ένας πολύ έξυπνος παίκτης, ο παίκτης που πάει να πάρει ο Ολυμπιακός. Καταλαβαίνει άριστα το παιχνίδι και μέσα στις άκρες είπε ότι θα ήθελε να το κρατήσει, αλλά έτσι όπως έγινε η ιστορία με τον Harden τους Clippers, την ανταλλαγή που έγινε Clippers Sixers, έπρεπε να φύγουν κάποιοι παίχτες και έφυγε ο Πετρούσεφ. Ο Πετρούσεφ, ο οποίος έπαιξε τα ξημερώματα με τους Sacramento Kings, αλλά ήταν σαν να μην έπαιξε, σε μια ήττα βαριά πήρε κάποιο χρόνο συμμετοχής. Ο Πετρούσεφ, ο οποίος είναι στη διαδικασία με τον Ολυμπιακό, αλλά ο Ολυμπιακός ήδη έκανε την πρώτη μεταγραφή. Είπαμε και τις προάλλες ότι μετράει αντίστροφα για την πρώτη μεταγραφή. Είπαν άλλοι συνάδελφοι ότι ίσως προηγηθεί ο Γκάρντ και τελικά προηγήθηκε ο Γκάρντ. Ο Ολυμπιακός πήρε τον Νας Μίτρου Λόγκ, ένα παιδί το οποίο είχαμε γράψει πριν από 10 χρόνια ότι κάποια στιγμή θα τον δούμε στην Ελλάδα. Βεβαίως είχαμε γράψει και πριν από χρόνια ότι θα πάρει το ελληνικό διαβατήριο, δεν το έχει πάρει ακόμα. Δηλαδή από το 2014 το γράφουμε, είναι 23, το έχει πάρει ακόμα, αλλά αναμένεται να τον πάρει μέχρι το τέλος του μήνα, αρχές Δεκέμβριο. Ο αδερφός του το πήρε ήδη ο Ελλάδα και παίζει στο Περιστέρι ως Έλληνας. Θα το πάρει και ο Νας Μίτρου Λόγκ και θα παίζει και αυτός ως Έλληνας. Ρωτάνε πολύ ανάμεσα σε Πάγκος και σε Μίτρου Λόγκ ποιος είναι καλύτερος. Καλύτερος παίκτης είναι ο Πάγκος, αλλά τον Ολυμπιακό τον βολεύει ο Μίτρου Λόγκ, γι' αυτό τον πήρε και για τριετία. Δεν υπάρχουν Έλληνες παίκτες. Μάζευε και ασυγκερόγες, αν και δεν ισχύει ακριβώς αυτό για τον Μίτρου Λόγκ, ο οποίος είναι ένας καλός παίκτης, ένας κανονικός παίκτης, δεν είναι ο superstar. Αλλά όσον αφορά στο ελληνικό στοιχείο, δεν μπορεί να ψάξει το superstar, δεν υπάρχουν superstar. Οπότε κοιτάζει να πάρει ό,τι καλύτερο γίνεται και ο Νας Μίτρου Λόγκ είναι ένας κανονικός παίκτης. Ο Νας Μίτρου Λόγκ, ο οποίος ήταν στο Iowa State με πολλούς γνωριμούς μας, με τον Τζαλβούρη, με πολλούς άλλους, ένας παίκτης ο οποίος έκανε μια πολύ καλή χρονιά στην Ιταλία. Με την Αρμάνι τα πράγματα δεν πήγαν πολύ καλά, με την Ζαλγκίρις επίσης δεν πήγαν πολύ καλά, με την Αρμάνι πήγαν καλύτερα από ό,τι στην Ζαλγκίρις, αλλά για τον Ολυμπιακό είναι τα μαμ, είναι κουφέτο αυτός ο παίκτης, υπό την έννοια ότι δεν θα ενοχλεί τους βασικούς, δηλαδή στη θέση του William Goss και στη θέση του Walkup. Αυτή θα είναι η πρώτη, όταν είναι όλοι καλά αυτή θα είναι η πρώτη και θα έρχεται ο τύπος από τον πάγκο να κάνει το κάτι διαφορετικό. Πιέζει πολύ καλά την μπάλα, έχει ικανοποιητικό τρίποντο, είναι σαν να παίρνει ο Ολυμπιακός έναν ξένο παίχτη σε θέση Έλληνα. Βέβαια ο Ολυμπιακός πολύ σοφά, όχι πολύ σοφά, πολύ σοφά, σωστά ανακοίνωσε ότι πήρε τον Καναδό παίχτη, δεν έχει πάρει ακόμα το ελληνικό διαβατήριο, οπότε δεν μπορούν να γράψουν οι άνθρωποι κάτι διαφορετικό. Σίγουρα μπορούσε να βρεις καλύτερο παίχτη από τον Μίτρου Λόγκ, αλλά ο Μίτρου Λόγκ ξέρει την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Θα του πεις χθες, θα σου παίξει προχθές. Εσύ τον θες Ολυμπιακό δηλαδή για 15 λεπτά και για 15 λεπτά και με ελληνικό διαβατήριο είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να πάρει. Βλέποντας τους παίχτες που μπορούν να πάρει Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός τα επόμενα χρόνια, ή εν πάση περιπτώσει τα αμέσως επόμενα χρόνια από Έλληνες, δεν είναι πολλές οι επιλογές. Κάποια στιγμή θα γυρίσει ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, ίσως το επόμενο καλοκαίρι. Ο Ντόρσεϊ είναι σε καθεστώς συμβολέου. Ο Καλάθης λύγει το συμβόλαιό του, σίγουρα μπορεί να παίξει. Είναι 34 του χρόνου, θα είναι, να είναι καλά το παιδί 35. Αλλά βλέπουμε ότι οι έτοιμες λύσεις, πολύ καλές λύσεις, τελειώνουν και γι' αυτό ο Ολυμπιακός πήγε και πήρε τον Νας Μίτρου Λόγκ και καλά έκανε. Εμείς θα τα πούμε τώρα, η συνέχεια μας είναι από το Σαν Αντώνιο. Πάμε να δούμε, να καλύψουμε το μάτς του Γουεμπανιάμα, του τρομερού, με τους Clippers, του Harden, του George, του Leonard, του Westbrook. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, θα είμαστε σπαφή, δεν χανόμαστε να είμαστε καλά και θα τα ξαναπούμε. Για χαρά!